Κύριε Λαμπρούλη, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Μπαρδούνια, καλημέρα και στους ακροατές του σταθμού. Τι κάνετε, πώς είστε? Ας τα λέμε καλά. Λοιπόν. Με την έννοια και όλων αυτών που συμβαίνουν και έχουν δει το φως στις επικαιρότητες, αλλά αν θέλετε πιο πολύ επιτρέψτε μου τώρα στην εισαγωγή της κουβέντας μας και συγκλονισμένος, αλλά από τα γεγονότα που εξελίχθηκαν με αφορμή του σεισμού πάνω στην περιοχή μου. Και στα Τρίκαλα. Εκεί δηλαδή, ακόμα ο κόσμος είναι, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει καταλήξει. Κοιτάξτε, δεν ξέρει τι θα γίνει. Η σεισμική ακολουθία είναι σε εξέλιξη ούτως ή άλλως. Υπάρχουν τεράστιες καταστροφές σε υποδομές, σε σπίτια κυρίως. Ήδη μέχρι τώρα, από ό,τι έμαθα και σήμερα το πρωί, γύρω στα πάνω από 1.300 σπίτια έχουν κρυφθεί ακατάλληλα. Ή τέλος πάντων κάποια από αυτά είναι για επισκευή, που σημαίνει εκατοντάδες κόσμος στα χωριά της περιοχής Ελασσόνας, Τυρνάβου, κατ' επέκταση του Δήμου Φαρκαδόνα στα Τρίκαλα, στον Ομοτρικάλο, να είναι, να το πω έτσι, στον δρόμο με την έννοια εκτός των εστιών τους, με αυτή την έννοια. Μάλιστα. Και βέβαια υφίσταται και μπροστά είναι ένας τεράστιος αγώνας που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι όλων αυτών των περιοχών στα όλα αυτά οκτημένα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τους σεισμούς. Κύριε Λαμπρούλη, όμως πρέπει να πάμε στο μεγάλο θέμα που είναι η βία, η καταγγελία της αστυνομικής βίας, αλλά και από την άλλη πλευρά οι αστυνομικοί καταγγέλνουν ότι κάποιοι στοχοποιούν και θέλουν να σκοτώσουν αστυνομικούς. Διάβασα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ανακοίνωση του κόμματός σας για τα επεισόδια στη Νέα Σμύρνη και μιλάτε για προβοκατόρικα στοιχεία. Για να το συζητήσουμε λίγο, γιατί προφανώς είναι μια βαριά έκφραση αυτή. Πρέπει να υπάρχουν κάποια, φαντάζομαι, στοιχεία που να το αιτιολογούν αυτό. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Εξάλλου οι ίδιοι οι κάτοικοι της περιοχής, όσοι συμμετείχαν, οι μαζικοί φορείς, σύλλογοι, εργαζομένοι και τα λοιπά σωματεία που συμμετείχαν στην συγκέντρωση στην Νέα Σμύρνη, αυτό το καταγγέλνουν, ότι πρόκειται περί μιας ομάδας η οποία δεν είχε καμία σχέση με τη συγκέντρωση του λαού της περιοχής και η οποία έκανε αυτά που είδαμε όλοι κατά την εξέλιξη της συγκέντρωσης ή αν θέλετε στο τέλος της εξέλιξης. Και βεβαίως αυτό που λέμε εμείς, ότι τα επεισόδια αυτά η κυβέρνηση φυσικά έχει την τεράστια ευθύνη και πίσω από αυτά κρύβονται ύποπτοι μηχανισμοί και προβοκατόρικα στοιχεία, με τη συνδρομή συγκεκριμένα κάποιων προβοκατόρικων στοιχείων. Ενάντια σε συγκεκριμένη περίπτωση, στην κινητοποίηση, αλλά να σας θυμίσω ότι αυτή η ιστορία την βιώνουμε, τη ζούμε δεκαετίες τώρα. Οι περίφημοι μπαχαλάκηδες, οι περίφημοι γνωστοί άγνωστοι κτλ. Τους γνωρίζουν, τους ξέρουν, ας πάρουν τα μέτρα. Αυτό τους λέμε διαχρονικά ως κόμμα. Παντός, και έχει αποδεχθεί περίτρανα σε διάφορες φάσεις κινητοποιήσεων, μεγάλων κινητοποιήσεων στην Αθήνα, το ρόλο που διαδραμάτισαν αφενός μεν αυτοί οι μηχανισμοί, οι μπαχαλάκηδες, οι λεγόμενοι, αλλά και ποιοι κρύβονται πίσω από αυτούς. Και τα στοιχεία τα έχουν δει το φως της δημοσιότητας χρόνια τώρα, αν θέλουμε. Εμείς αυτό που λέμε, ότι πίσω από όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, που δημιουργείται πραγματικά, ο λόγος είναι πίσω λοιπόν από αυτή την κλιμάκωση, αν θέλετε, της αστυνομικής βίας και της καταστολής του κρατικού αυταρχισμού, που πάει παράλληλα όμως με την επίθεση, με την ένταση των αντιλαϊκών μέτρων στα εργασιακά, στην υγεία, στην εκπαίδευση και πάει λέγοντας, είναι η προσπάθεια της κυβέρνησης να κάνει τι? Να τρομοκρατήσει το λαό και να βάλει στον πάγο, να επιβάλλει σιγή νεκροταφείο στους αγώνες και στις διεκδικήσεις του λαού. Είναι η ίδια η κυβέρνηση η οποία με την πολιτική της, όπως και διαχρονικά και η προηγούμενη κυβέρνηση και η προπροηγούμενη κυβέρνηση, με τις πολιτικές τους αναγκάζουν τον κόσμο, τους εργαζόμενους που πλήττονται βάναυσα από τις πολιτικές τους, να βγουν τους δρόμους και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά. Κύριε Λαμπρούλη, επιτρέψτε μου, παρακαλώ. Φυσικά και είναι απαράδεκτος ο τραυματισμός του αστυνομικού, αλλά όσα εκτελήθηκαν παράλληλα στη Νέα Σμύρνη, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αθώσουν όμως την κυβέρνηση.
της Νέας Δημοκρατίας. Από τις τεράστιες ευθύνες που έχει για το κλίμα αστυνομοκρατίας που συνεχίζει να επιβάλλει. Βλέπουμε όμως ότι μετά τα επεισόδια της Κυριακής υπάρχει μια έντονη αντιπαράθεση κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα ότι αυτός κρύβεται πίσω από όλη αυτή την ιστορία και ότι προσπαθεί να δημιουργήσει μια κατηγορία ανθρώπων νέο αγανακτισμένων στις πλατείες, γιατί έχει περιπέσει σε πολιτικό αδιέξοδο. Και μάλιστα χθες το διάγγελμα του κ. Μητσοτάκης είπε ότι το βράδυ των εκλογών της 7ης Ιουλίου του 19 τόνισε ότι είμαι εδώ για να εγγυηθώ την ενότητα, την ασφάλεια και την ευημερία όλων των Ελλήνων. Αυτό επαναλαμβάνω και τώρα. Δεν θα επιτρέψω σε κανένα να μας διχάσει. Δεν θα αφήσουμε κανένα να μας γυρίσει πίσω. Βλέπουμε ότι αυτό το κομμάτι ξαφνικά ανεβαίνει πολύ ψηλά στην ατζέντα αντιπαράθεσης. Και την ίδια στιγμή μιλούν όλοι για να πέσουν οι τόνοι και όχι βία στη βία. Θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο όταν πάντα βάζεις λάδι στη φωτιά. Τη φωτιά πρέπει να την αφήσεις, να μην βάζεις λάδι άμα καίει. Κύριε Παρδόνια, σας είπα και προηγουμένως. Αυτό που λέτε, είπατε μόλις τώρα, ποιος ρίχνει λάδι στη φωτιά με την έννοια πια των αντιδράσεων, των διαδηλώσεων, των συγκεντρώσεων κτλ. Είναι οι πολιτικές που τσακίζουν δικαιώματα του λαού, να το βάλω με αυτή την έκφραση. Που αναιρούν δικαιώματα, κατακτήσεις των εργαζομένων που σημειωτέων κατακτήθηκαν με αίμα και αγώνες του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος δεκαετίες τώρα. Και με τα μέτρα που παίρνουν διαχρονικά, αν θέλετε και την προηγούμενη κρίση με τα μνημόνια, αν και τώρα με αυτή τη νέα καπιταλιστική οικονομική κρίση και με αφορμή την πανδημία, παίρνουν μια σειρά από άγρια αντιλαϊκά μέτρα που έρχονται να προσθεθούν στα προηγούμενα. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση ο λαός μας τι θα είναι, αμέτωχος, ο οποίος πλήττεται φυσικά. Δεν θα βγει να διεκδικήσει, δεν θα βγει να φωνάξει, δεν θα αντιδράσει. Ναι, αλλά όμως θα πει κάποιος. Από εκεί και πέρα, ακριβώς τις ίδιες ευθύνες, τις πολιτικές ευθύνες εννοώ, για τις πολιτικές που εφαρμόζονται, είτε κυβέρνηση είναι η Νέα Δημοκρατία σήμερα, όπως πριν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτές ακριβώς τις πολιτικές ευθύνες προσπαθούν να συγκαλύψουν, πέρα από τον ψευδεπίγραφο, επίπλαστο, αν θέλετε, καυγά για το ζήτημα της βίας και ποιος έχει την ευθύνη ή όχι. Να αποπροσανατολίσουν το λαό, την κοινή γνώμη από τη βασική αιτία ή τις αιτίες, αν θέλετε, που δημιουργούν αυτές τις καταστάσεις. Μάλιστα. Βέβαια θα πει κάποιος, και το χρησιμοποιεί η κυβέρνηση αυτό σαν επιχείρημα, ότι ρε παιδιά, εντάξει, τώρα έχουμε 3.000 κρούσματα την ημέρα κορονοϊού και εσείς θέλετε να βγείτε στους δρόμους να διεκδικήσετε τα δικαιώματα, προέχει δημόσια υγεία. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι ένα χιλιοϊπωμένο, μια χιλιοϊπωμένη κουβέντα από την κυβέρνηση, αν θέλετε, αν όχι από το πρώτο, κυρίως από το δεύτερο και με τις πανδημίες και μετά. Όμως αντί η κυβέρνηση να δείχνει με το δάχτυλο ως ένοχο το λαό, ο οποίος σημειωτάν επέδειξε και πειθαρχία και αποδοχή των μέτρων, ειδικά στο πρώτο κύμα και στο δεύτερο φυσικά, λοιπόν, όφιλε και οφείλει έστω και τώρα να πάρει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα για την πανδημία. Γιατί η κατάρρευση του δημόσιου συστήματος δεν αντιμετωπίζεται, για παράδειγμα, με αυτά τα μπαλώματα. Ναι, αλλά λέει η κυβέρνηση, που υλοποιεί, αν μου επιτρέπετε, όλο αυτό το διάστημα. Λέει η κυβέρνηση, ναι, εμείς έχουμε κορονοϊό, υπάρχει κίνδυνος, υπάρχει μεγάλη διάδοση και εσείς βγαίνετε και καλείτε τον κόσμο να πάει σε συγκέντρωση. Κοιτάξτε, και το έχει πει και για το ΠΑΜΕ, ας πούμε. Ναι, να σας πω, οι αιστείες υπερμετάδοσης όμως, και αποδεικνύεται αυτό και το είπαν και την Επιτροπή των Επιστημόνων, είναι τα λεωφορεία, ο συνωστισμός τα λεωφορεία, αν θέλει οι κοινωνίες, ενίσχυση δηλαδή του στόλου των λεωφορείων, αύξηση δηλαδή του αριθμού των δρομολογίων και του στόλου, θέλει μέτρα ουσιαστικά προστασίας της υγείας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, όπου εκεί συνωστίζονται οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις, σε εργασιακούς χώρους γενικότερα, και εκεί έχει αποδειχθεί ότι είναι περίτρανα κιόλας, δηλαδή τη Δυτική Αττική, Βιωτία, Θεσσαλονίκη. Πάμπολα είναι τα παραδείγματα. Από εκεί και πέρα τα μέτρα σε ό,τι αφορά τη θωράκιση και την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, το οποίο καταραίει και για το οποίο, επαναλαμβάνω, η κυβέρνηση προσπαθεί ένα χρόνο τώρα με μπαλώματα να αντιμετωπίσει μια έκτακτη κατάσταση. Απέναντι, έχοντας υπόψη ότι έχουμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας το οποίο δεν μπορούσε να ανταποκριθεί σε κανονικές συνθήκες, πολύ δε περισσότερο σε έκτακτες συνθήκες. Έτσι λοιπόν επιβεβαιώνεται και με τα ζητήματα της πανδημίας, της υγείας,
ότι και η παρούσα κυβέρνηση αντιμετωπίζει την προστασία της δημόσιας υγείας ως περιττό κόστος. Και δεν θέλει να δείξει το ελάχιστο τους μεγαλοεπιχειρηματίες της υγείας προκειμένου. Δείτε τι γίνεται τώρα με την έξαρση του τρίτου κύματος. Αντιμετωπίζεται, κύριε Μπαρδούνια, με τις εθελούσεις παραχωρής δύο ιδιωτικών κλινικών το ζήτημα της αύξησης των κρουσμάτων στην Αττική, ή χρειάζεται άμεση επίταξη των ιδιωτικών κλινικών που διαθέτουν υποδομές, τις αναγκαίες υποδομές του ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού. Και φυσικά όλα τα άλλα μέτρα που ανέφερα προηγουμένως. Προσωπική κατεύθυνση η κυβέρνηση δεν έχει κάνει το παραμικρό και έχει τεράστιες εγκληματικές ευθύνες και το τονίζουμε. Μάλιστα. Τώρα την Παρασκευή που θα έχουμε στη Βουλή τη συζήτηση επίπεδο πολιτικών αρχηγών για την αστυνομική βία, πιστεύετε ότι θα γίνει αυτό μια προσπάθεια. Αυτό θα είναι σε επίπεδο Πρωθυπουργού και κύριε Τσίπρα, αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα, άμα θέλει να παρέμβει και ο κύριος Κουτσούμπας, δεν θα του πει κανείς όχι. Κοιτάξτε, με βάση τον κανονισμό η συζήτηση είναι μεταξύ των δύο. Μάλιστα. Άρα αυτό που θα έχουμε να ζήσουμε την Παρασκευή είναι ένα πινκ-πονκ, το οποίο δεν θα έχει να προσφέρει τίποτα περισσότερο παρά να, όπως σας είπα και στην αρχή της κουβέντας, τον προσανατολισμό του λαού και ένα ακόμα δικοματικό παιχνίδι ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Λαμπρούλη, λίγο νωρίτερα μιλώντας ο κ. Γκιουλέκας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από Θεσσαλονίκη, και αναφερόμενος στα κόρονοχρέη, είπε ότι θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα στην προσπάθεια να αντιμετωπιστούν, να γίνει ένα σημαντικό κούρεμα των χρεών αυτών. Και μάλιστα ένας ακροατής είπε ότι αυτή την πρόταση έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας. Εσείς συμφωνείτε με αυτήν την προσέγγιση? Όταν λέτε τα κορονοχρέη, τι εννοεί? Αυτά τα χρέη που δημιουργήθηκαν στα νοικοκυριά εξ επιχειρήσεις στην περίοδο της πανδημίας. Ναι, κατανοητό. Φυσικά είναι και χρέη τα οποία και προ-πανδημίας υπήρχαν. Ναι, λέμε για αυτά που δημιουργήθηκαν την περίοδο. Πολλαπλασιάστηκαν την περίοδο της πανδημίας. Φυσικά, ναι. Και με την έλευση της νέας κρίσης, βέβαια, της οικονομικής. Κύριε Παθόνη, να σας θυμίσω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει καταθέσει εδώ και μήνες πρόταση νόμου για μια σειρά από μέτρα απάλυνσης, ελάφρυνσης, αν θέλετε, των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων, των μικρομεσαίων ΕΔΕ, των αγροτών, της πλειοψηφίας εν γέννη του λαού μας που μας στήθεται και οικονομικά φυσικά την περίοδο αυτή. Ανάμεσα σε αυτά είναι και τα ζητήματα των χρεών σε τράπεζες, στο δημόσιο, στα ταμεία, από πάγωμα έως και διαγραφή όχι μόνο τόκων αλλά και μέρος του κεφαλαίου των χρεών των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων, των μικρών αγροτών, των μικρομεσαίων αγροτών. Θα στηρίζετε το κόμμα σας? Λοιπόν, χτυπάνε ανοιχτές θύρες. Να σας πω κάτι με την ευκαιρία της κουβέντας μας και επειδή σας ανέφερα αυτό. Για δεν φέρνει η κυβέρνηση. Η ευθύνη της κυβέρνησης είναι. Την πρόταση νόμου του Κομμουνιστικού Κόμματος να τη συζητήσουμε στην Επιτροπή Οικονομικών. Μάλιστα. Είναι μια ωραία ιδέα. Είναι μια πλήρης, και δεν το λέω για να βαφκαλιζόμαστε, είναι μια πλήρης πρόταση νομοθετική που έχει ακριβώς αυτό το στόχο που σας είπα προηγουμένως. Την απάλυνση, την διευκόλυνση χιλιάδων εκατομμυρίων δέκα συμπολιτών μας. Ας τη φέρει. Ωραία. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Ας τη φέρει η κυβέρνηση να τη συζητήσουμε. Το κρατώ αυτό. Αλλά δεν τη φέρνει. Ωραία. Κύριε Λαμπρούλη, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλή δύναμη και υγεία πάνω απ' όλα. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Γεια σας.